σε ό,τι αφορά αυτό το έκτακτο Eurogroup, κυρίως για τα ζητήματα της Ελλάδας. Γιάννο Χαραλαμπίδη, καλησπέρα από τη Λευκοσία. Ναι, καλησπέρα. Ήταν προγραμματισμένο για την Παρασκευή, αλλά τελικά επειδή υπάρχει πρόβλημα στην πίεση του χρόνου, δηλαδή η έκθεση της Τροέκας θα είναι έτοιμη το αργότερο μέχρι την Τετάρτη και μετατίθεται για τις αρχές της άλλης εβδομάδας, δηλαδή από Δευτέρα μέχρι την προσεχή την επόμενη Τετάρτη, διότι από την Πέμπτη είναι αργία στις επεξελέσεις. Αυτό το έκτακτο. Σε αυτή την έκτακτη σύνοδο της Τρόικας θα συζητηθούν τα θέματα της επιμήκυσης και της αποδέσμευσης της δόσης, εάν τελικά καταλήξει η Αθήνα μαζί με την Τρόικα των 31,5 δις ευρώ. Ναι. Ταυτοχρόνως, οι κοινοτικοί υποστηρίζουν ότι στη σύνοδο του Eurogroup της 12ης Νοεμβρίου η Ελλάδα, η Ισπανία και η Κύπρος θα πρέπει να πάνε πακέτο, δηλαδή να συζητηθούν όλα τα θέματα. Ναι. Είναι και επιθυμία της Γερμανίας, η οποία θέλει να ξεμπερδεύει με την απόφαση, με την έγκριση στην Γερμανική Βουλή εν όψη και εκλογών. Δηλαδή θέλει να γίνει συζήτηση μία φορά και όχι τρεις φορές για τα θέματα αυτά, που βεβαίως η Γερμανία επομίζεται το μεγάλο κόστος. Μάλιστα. Για τις δανειοδοτήσεις. Σε μια άλλη εξέλιξη, το Eurostat σφράγισε τις κακές επιδόσεις της Κύπρου για το 2011. Η αποδέσμευση των στοιχείων αναφέρει ότι το 2010 το δημοσιονομικό έλλειμμα ήταν 5,3% 920 εκατομμύρια, ενώ το 2011 έφτασε το 6,3, δηλαδή 1, δισεκατομμύριο 132 εκατομμύρια ευρώ. Είναι αυτά τα χρήματα τα οποία καλούμαστε τώρα να πληρώσουμε για να μηδενίσουμε τον ισοσκελισμό του προϋπολογισμού.